Επανέλθαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχοντας όπως προανήγγειλα από το ξεκίνημα τον καθηγητή κοντά μας τηλεφωνικά, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό. Καθηγητά, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, από τον Focus FM. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Και εύχομαι μια καλή χρονιά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Καλή χρονιά επίσης, ό,τι επιθυμείτε. Μία χρονιά που, γι' αυτό ήθελα έτσι στο ξεκίνημα της χρονιάς να τα πούμε μαζί, κύριε καθηγητά, γιατί το 22 έκλεισε, ήταν μία χρονιά προκλήσεων από την Άγκυρα, με κάζους μπέλι, με ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, απαιτήσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών, παραβιάσεις, παραβάσεις, και έτσι ξεκινήσαμε και το 23. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι μια παγία πολιτική της Άγκυρας αυτή, η οποία ξεκινάει από το 56 και συνεχίζεται αναλόγως με τους βαθμούς ελευθερίας τους οποίους δίδουμε εμείς ως Ελλάς, ως πολιτική πραγματικότητας της Ελλάδος. Ξεχωρίζω πάντα την αντίληψη την κοινωνική του ελληνικού έθνους από πλήθος κυβερνήσεων του έθνους αυτού, είτε αναφέρομαι στην Ελλάδα είτε αναφέρομαι στην Κύπρο. Και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να μην αδικούμε τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος. Όπως επίσης και στην ομογένεια. Συνεπώς έχουμε μια παγία πολιτική η οποία συνεχίζεται και η οποία κατεγράφει και στο πρακτικό του Τούρκου δικαστή του Νιχάτ Ερίμ το 56, μετέπειτα όπως αυτή ανελήθη λεπτομερώς στο βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου, το Τουρκίε Στρατεζικ Ντερενλίκ, δηλαδή το τουρκικό στρατηγικό βάθος, βιβλίο του 2001, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει φτερό και φύλο από την ελληνική πολιτική ελίτ, διότι αποτελεί και το sacra sacrorum της σύγχρονης νεοοθωμανικής, νεοϊσλαμιστικής ιδεολογίας της Τουρκίας. Παρόλα αυτά περιφρονήθη για λόγους τους οποίους ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω, παρά μόνον εάν δεχτώ ότι οι σκληρές αλήθειες που αναφέρονται, οι τουρκικές αλήθειες, το τονίζω, οι σκληρές τουρκικές αλήθειες που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό και η τουρκική στρατηγική εναντίον του ελληνικού έθνους, η οποία είναι εξίσου σαφής και διαυγής από πλευράς του Τούρκου Ακαδημαϊκού, που μετέπειτα κατέληξε από σύμβουλος διπλωματικός του κυρίου Ερντογάν, υπουργός εξωτερικών του κυρίου Ερντογάν, πρωθυπουργός του κυρίου Ερντογάν, μέχρι που διεγράφει, διότι εζήτησε και τη Γενική Γραμματεία του κόμματος, όχι για κανέναν άλλον λόγο, δεν έγινε αντιληπτή, σεβαστή και από την ελληνική πολιτική ελίτ, όπως και από την πολιτική ελίτ της Κύπρου. Αυτό λοιπόν οξύνεται στο μέτρο και στο βαθμό που πρώτον οι βαθμοί ελευθερίας που τις δίνουμε εμείς και αφετέρου η αδιαφορία ή ο ποντιοπιλατισμός της μεγάλης συμμάχου της Ελλάδος και της Τουρκίας που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους το επιτρέπουν. Εσχάτως βλέπουμε ότι υπάρχουν προσωπικότητες, σημαντικές προσωπικότητες, στην Αμερικανική διοίκηση, αναφέρομαι στον κύριο Μενέντες, ο οποίος έχει πολύ καλά καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και ο οποίος ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Γερουσίας δίνει έναν αγώνα μαζί με άλλους γερουσιαστές, όπως τον κύριο Ρούμπιο, για να βάλει την Τουρκία στη θέση της ως πραγματική συμμάχου του ΝΑΤΟ, να σταματήσει τις προκλήσεις, με ποινές τις οποίες ευτυχώς που ο ίδιος τις επιβάλλει,
Δεν συμβαίνει δυστυχώς το ίδιο και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπάιντεν, ο οποίος είναι της πράγμαση αντίπαλος του κυρίου Μενέντες. Αλλά υπάρχουν και φωνές στην Ελλάδα δυστυχώς, οι οποίες αντί να ενισχύσουν τον κύριο Μενέντες στον αγώνα τον οποίο κάνει και ο οποίος είναι υποστηρικτικός των εθνικών συμφερόντων, δυστυχώς με δηλώσεις ατυχείς δημιουργούν καταστάσεις υποσκάψεως και υπονομεύσεως αυτής της διαδικασίας. Άρα και πάλι ξαναγυρνώ σε αυτό το οποίο είπα εξ αρχής, κυρία Μποτίτση, ότι δηλαδή ας αφήσουμε τους ξένους για μια στιγμή το τι κάνουν οι ξένοι και ποιοι εξ αυτών το κάνουν εις βάρος της χώρας. Ας εξετάσουμε τι κάνουμε εμείς υπέρ της πατρίδος μας. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στους, με πήγατε αλλού, αλλά θα θέλω να μείνω σε αυτό, κύριε Μάζη, στους Αμερικανούς, στον γερουσιαστή Μενέντες, για την δήλωση Συρίγου. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας ότι συμφέρει να πουληθούν τα F-16 στην Τουρκία. Το επιχείρημα είναι ότι μας συμφέρει γιατί θα συγκρατήσουμε... Ανορθολογική. Ναι. Ανορθολογική, διότι οι Τούρκοι μας απειλούν διαρκώς, πέραν των πράξεων καλοκαίρι του 20 παραδείγματος χάρη και των υλοποιήσεων των απειλών τους, το βασικό και κύριο επιχείρημα των Τούρκων, το οποίο μας το επαναλαμβάνει ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Τσαβούσολου και ο κύριος Καλίν καθημερινό σχεδόν, για να υλοποιούν αυτές τις έκνομες παρεκκλήσεις και να αναστατώνουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, είναι βασικά το πόσο ισχυρή οπλικά είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Το βασικό τους επιχείρημα είναι αυτό. Mm-hmm. Έχουμε τυφούν, θα πάρουμε F-16, θα κάνουμε κλπ. Mm-hmm. Οπότε το να ισχυρίζεσαι ότι καλόν είναι να πάρουν τα όπλα τα οποία ζητούν οι Τούρκοι για να ηρεμήσουν, νομίζω ότι είναι ανορθολογικό. Ναι, το επιχείρημα είναι ότι έτσι, δηλαδή μένοντας στο δυτικό, στη δυτική πλευρά, στο δυτικό στρατόπεδο, μπορεί να, η Τουρκία μπορεί να συγκρατηθεί έτσι η επιθετικότητά της. Είναι λάθος αυτό, διότι πάντα ήταν στο δυτικό στρατόπεδο η Τουρκία, όσο και αν αληθόριζε δεξιά και αριστερά, ένα το κρατούμενο, δεύτερον, τα όπλα της επικαλείται για να μας απειλεί, τα όπλα της επικαλείται για να μπορεί να γίνεται πιστική στη διεθνή κοινότητα. Τρίτον, το γεγονός ότι η διεθνής κοινότης θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη μια άριστα εξοπλισμένη Τουρκία από ότι μια ασθενέστερα εξοπλισμένη Ελλάδα, είναι και αυτό ένα στοιχείο ανορθολογικό το οποίο δυστυχώς λειτουργεί υπέρ της Τουρκίας. Τέταρτο, εάν δεν πάρει τα F-16 η Τουρκία και αν δεν ανανεώσει και αν δεν ανακαινήσει τα παλαιότερα αεροσκάφη της, αυτό θα σημαίνει ότι θα πάει με τη Ρωσία. Όχι βέβαια. Και καταλαβαίνετε γιατί. Διότι και για τεχνικούς καθαρά λόγους, για να μπορέσεις να αλλάξεις έναν ολόκληρο στόλο αεροσκαφών συγκεκριμένης τεχνολογίας, ο οποίος είναι προσδεδεμένος στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στους μηχανισμούς τους νατοϊκούς, και να πάρεις παραδείγματος χάρη ρωσικά αεροσκάφη, πρώτον, αυτό τεχνικώς είναι αδύνατον και γίνεται δυνατό μετά από καμιά δεκαριά χρόνια. Εν τω μεταξύ όμως τι θα συμβεί, η Ελλάδα θα θεωρείται πλέον και επισήμως ως το ανατολικό σύνορο του ΝΑΤΟ, με όλα τα υπέρ τα οποία θα της προσδώσει μια τέτοια γεωστρατηγική θέση. Η Τουρκία ουσιαστικά θα τεθεί εκτός ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο δεν της συμφέρει να κάνει, γιατί αν αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει μια ποντιοπυλατική στάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οφείλει ακριβώς στη θέση της αυτής στο ΝΑΤΟ, άρα και εδώ έχουμε έναν ανορθολογισμό σε αυτόν τον συλλογισμό. Μάλιστα. Όσον αφορά την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, κύριε Μάζη, μέχρι 6 μίλια.
μας λέει και ο Ακάρ, μας λένε και οι Τούρκοι, αν περάσουμε τα 6 Κοιτάξτε, μίλια μας το είπε και ο κύριος θα ξεσπάσει πόλεμος. Δεν χρειάζεται να μας το πούνε οι ναι. Τούρκοι. Μας το είπε και ο κύριος. Γεραπετρίτης. Ναι, σωστά, ναι. Οπότε γιατί αναζητούμε ευθύνες από τους Τούρκους. Οι κόκκινες γραμμές είναι μέχρι εκεί, έτσι, ναι. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι, 6 μίλια λέει είναι η κόκκινη γραμμή μας. Τελείωσε. Άρα λέτε γιατί να μην το. Γιατί, να μην αδράξουν. Ποιος ο λόγος δηλαδή οι Τούρκοι να πούνε κάτι λιγότερο. Άρα λέτε με λίγα λόγια ότι μόνοι μας. Ναι. Δηλαδή με δική μας, με ευθύνη της κυβέρνησης, των πολιτικών, τους δίνουμε χώρο, χρόνο για να γίνονται Ακριβώς. όλα όσα Διότι διαδραματίζονται καθημερινά. Διότι η επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12, παραδείγματος χάρη, να σας πω και αυτό. Βλέπω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εγκρίνει μια τέτοια κίνηση, δηλαδή επέκταση των 6 στα 12 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά και νότια της Κρήτης. Αυτό συμπίπτει βέβαια και με τη βούληση της κυρίας Exxon Mobil να επιταχύνει τις διαδικασίες ερευνών στις περιοχές αυτές της Κρήτης και βλέπουμε μια σύγκληση συμφερόντων, γιατί έτσι πρέπει να εξετάζονται τα πράγματα στη γεωστρατηγική, της Ελλάδος αφενός, των δύο βασικών πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος, δηλαδή των δύο κομμάτων εξουσίας που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ο Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και από την άλλη μεριά τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία αντί να εκμεταλλευτεί αυτή τη σύγκληση απόψεων, η οποία είναι πρωτοφανής, είναι συναστρία θα την έλεγα, μεταξύ Exxon Mobil, ΣΥΡΙΖΑ και εθνικών συμφερόντων, σιωπά αναγγέλει ότι θα γίνουν, πότε θα γίνουν, γιατί δεν το λέει μέσα στη Βουλή επισήμως, να πούνε, να ορίσουν ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνουν και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν θέλουν να το ορίσουν εμφανώς, σε ένα Συμβούλιο Αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με ρήτρα απορρίτου, να οριστεί αυτή η ημερομηνία, να γίνει αυτή η σύμβαση, να μας ανακοινωθεί και στο Κοινοβούλιο ότι τα κόμματα έχουν συμφωνήσει και ότι θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, τελεία. Ναι. Αλλά εσείς κάνατε, ναι. Αλλά εσείς κάνατε και δεύτερες σκέψεις, κύριε Μάζη. Δεν ακούω. Κάνετε και δεύτερες σκέψεις στο μεταξύ σας. Βέβαια κάνω και δεύτερες σκέψεις και τρίτες σκέψεις. Ύστερα, όταν το συνδυάσω αυτό με αυτού του είδους τις δηλώσεις σαν αυτήν που σχολιάσαμε προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι ανησυχώ. Όταν επίσης βάλω μέσα σε αυτήν τη σούπα και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της συζητήσεως μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ανησυχώ ακόμη περισσότερο. Όταν έχουμε απόρριτες συνομιλίες αυτό ήθελα να σας της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν, τις οποίες μαθαίνουμε όχι από την ελληνική πλευρά, αλλά και πάρει από τον Μαρτυριάρη κύριο Καλίν. Ξέρετε πρώτος ήμουν από τον είπε Μαρτυριάρη, αυτόν τον άνθρωπο, από την συμφωνία του Βερολίνου που είχε γίνει, τη μυστική αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τα μαθαίνουμε αυτά, αλλά δεν μαθαίνουμε και πάλι το περιεχόμενό τους. Σύρεται η ελληνική κυβέρνηση να παραδεχθεί ότι ναι, είχαμε δύο συναντήσεις. Τι ακριβώς περιεχόμενο είχαν αυτές. Ναι, αφού διέρευσαν από αλλού όμως, δεν έγινε κάποια ανακοίνωση. Ναι, ακριβώς, ένας λόγος παραπάνω. Να. Λοιπόν, αυτά με ανησυχούν, κυρία Μπούρα. Κυρία Μποτίτση. Η κυρία Μπούρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Και όλα αυτά εν μέσω τώρα μιας προεκλογικής χρονιάς και για μας και για τους Τούρκους, κύριε καθηγητά, έτσι. Εσείς τι πιστεύετε, θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει ψηφοφόρους. Βλέπουμε τι κάνει και στο εσωτερικό, τα επιδόματα δίνουν και παίρνουν, όχι μέχρι και οι συντάξεις ελεύθερα, τέλος με τα όρια. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ο Ερντογάν. Και φυσικά να εκμεταλλευτεί και όλο αυτό με την Ελλάδα, έτσι. Πιστεύετε ότι θα έχουμε λίγο πριν τις εκλογές ή μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία ένα θερμό επεισόδιο? Γιατί όλοι αυτό σκεφτόμαστε, ότι θα το τραβήξει. Έχω πει επανειλημμένως δύο πράγματα. Ναι. Ότι η όξυνση μεταξύ των δύο πλευρών, Ελλάδας και Τουρκίας,
στοχεύει εκτός της πραγματικότητος η οποία θα είναι οδυνηρά και για τους δύο, περισσότερο βέβαια για την Τουρκία, στοχεύει κυρίως στη συσπήρωση των οπαδών των δύο κομμάτων των κυβερνητικών και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό είναι βασικό. Βλέπουμε τα επιχειρήματα τα οποία δίνουν και παίρνουν ένθεν και ένθεν, είναι κοινά. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχουμε ακυβερνησία στις χώρες οι οποίες έχουν τιού του είδους σχέσεις με τους απέναντί τους. Ναι, δεν το εκμεταλλεύεται λέτε μόνο ο Ερντογάν αυτό, έτσι. Όχι, είναι μια win-win διαδικασία, τουλάχιστον για τους σχεδιαστές της. Ναι. Γιατί αν δεν μάθα τι έχουν συζητηθεί σε αυτές τις δύο συζητήσεις Μπουρακαλίν, έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι θέλω. Λοιπόν, είναι μια λοιπόν διαδικασία εκλογολογικά επικερδής για τους σχεδιαστές της και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, παρατηρώ αναλόγου είδους, αν θέλετε, ενέργειες και στην πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως. Δηλαδή και εδώ έχουμε μια επιδοματική πολιτική η οποία δίδει ένα, παίρνει πέντε, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή όντως παρατηρείται από κοινού και στις δύο πλευρές. Εκείνο όμως το οποίο με φοβίζει, και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, φοβίζει δεν είναι το σωστό ρήμα, εκείνο το οποίο με προβληματίζει, είναι το σωστό ρήμα, είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την πτώση της Χούντας, έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες σε ένα μεσοδιάστημα εκλογών στην Ελλάδα να εκδηλωθούν από πλευράς Τουρκίας κάποια θερμά απονενοημένα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ότι πριν από οποιασδήποτε εκλογές θα πρέπει το σύστημα, ο μηχανισμός απελευθερώσεως κανόνων εμπλοκής να μετατεθεί πριν από τη διαδικασία των εκλογών στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος, ούτως ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί μέσα σε αυτό το, ας το πούμε, νεκρό χρονικό διάστημα από πλευράς κυβερνητικής καλύψεως στην Ελλάδα, να μπορεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε, όπως καταλαβαίνετε κυρία Ποτίτση, λέω τώρα, έναν ανώτατο δικαστικό ο οποίος μπορεί να είναι εξαιρετικός στη δουλειά του, αλλά δεν είναι σε θέση ο άνθρωπος να λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις για μια θερμή ρήξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία θα σκεφτεί πολλές φορές να διαπράξει αυτό το απονενοημένο, διότι θέτει αυτόν ουσιαστικά εκτός ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη περίοδο για το ΝΑΤΟ και την νοτιοανατολική του πτέρυγα, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας, Ουκρανίας και άλλων 42 χωρών οι οποίες στέκουν στο πλευρό της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή όλο το ΝΑΤΟ συν ακόμα 12 χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε ποτέ να στραφεί εναντίον αυτών των δυνάμεων οι οποίες εκφράζουν αυτή τη στιγμή τις στρατηγικές προτεραιότητες της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά παρόλα αυτά είναι οι περισσότερες δυνατές πιθανότητες που συνεκεντρώθησαν ποτέ για μια θερμή ρήξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Το κρατάμε αυτό. Προβληματίζει και εμάς, κύριε καθηγητά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί γνωρίζω ότι έχετε κι εσείς και άλλες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και εννοείται. Ευχαριστώ, κύριε Μποτίση, και καλή χρονιά είναι... και πάλι. Έτσι, θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.